όλους που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι επιτελείται ένα δύσκολο έργο σε δύσκολες συνθήκες για την έγκαιρη ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου. Η παράταξή μας, η Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου, επέλεξε ομόφωνα με δημοκρατικές διαδικασίες νέο επικεφαλή και υποψήφιο περιφερειάρχη, τον Γιάννη τον Μιχαλόπουλο. Ο Γιάννης είναι αρχιτέκτονας μηχανικός, ζει και εργάζεται στο Λάχτιο, ήταν μέλος γραμματείας παράταξης, συμμετέχει στους αγώνες των κοινωνικών κινημάτων και της αριστεράς. Είμαστε βέβαιοι ότι ο σύντροφος ο Γιάννης θα πανεί αντάξιος της ομόφωνης εμπιστοσύνης μας και κυρίως με τη στήριξη όλων μας είμαστε απόλυτα σίγουροι θα πανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης των πολιτών της Πελοποννήσου όπως μέχρι τα σήμερα έχουμε πράξει. Με αυτές τις σκέψεις δίνω το λόγο στον σύντροφο του Γιάννη Μιχαλόπουλο, υποψήφιο περιφερειάρχη Πελοποννήσου με το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συνεργασίας για να προχωρήσει στις προγραμματικές δηλώσεις της παράταξης και στη συνέχεια στην παρουσίαση των υποψηφίων του ψηφοδέλτιου της Αρκαδίας. Έχεις το λόγο, Γιάννη. Γεια σας, κύριε Μέμπρα. Σας καλωσορίζω και την σειρά μου στην παρουσίαση των υποψηφίων της Αρκαδίας, της Αγωνιστικής Συνεργασίας του Πελοποννήσου. Και ξεκινήμα, ήθελα έτσι να τονίσω την συγκυρία στην οποία γίνονται αυτές οι εκλογές, σε λίγες δηλαδή ημέρες, 8 Οκτώβρη. Γίνονται υπό τη σκιά μιας πρωτοφανούς, όπως τα λέγανε κάποιοι, τραγωδίας, που μόνο πρωτοφανής δεν είναι. Δηλαδή, οι πλημμύρες της Θεσσαλίας, οι οποίες επηρεάζουν όχι μόνο τους κατοίκους της Θεσσαλίας, αλλά όλη τη χώρα. Μιλάμε για 16 νεκρούς, μιλάμε για την καταστροφή ενός τεράστιου τμήματος της συνολικά της παραγωγής της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 71% της παγκοσμίας παραγωγής χυμού κρέατος καταστράφηκε, το 54% των αχλαδιών, το 50% της παραγωγής τυριών, το 24% του σκύλου σιταριού. Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον όλοι μας φαινόμενα ανακοινήσεων, μαυραγωνιτισμού, δύσκολες καταστάσεις οι οποίες, για τις οποίες κάποιοι ευθύνονται. Έχει αναρωτηθεί κανείς εάν όπως αυτός του νερού έπεφτε στην Πελοπόννησο, τι θα γινόταν. Σύμφωνα λοιπόν με, με τους χάρτες της αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων, ένα τεράστιο μέρος της Ανατολικής Πελοποννήσου, της Δυτικής Πελοποννήσου και της Νότιας Πελοποννήσου θα έχει πλημμυρίσει αντίστοιχες εκτάσεις όπως της Θεσσαλίας. Για την κατάσταση αυτή, πάλι πάνω κάποιοι υπεύθυνοι. Η έλλειψη αντιπλημμυρικών μέσων, η έλλειψη στα προηγούμενα χρόνια και στις προηγούμενες μέρες και στην περιφερειά μας και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Κάθε μέσο αντιπλημμυρικής προστασίας. Η έλλειψη σε υποδομές, βασικές υποδομές προστασίας έτσι της ανθρώπινης ζωής. Γίνονται μέρα και μέρα με την ημέρα όλο και πιο εμφανείς και γι' αυτό οι καταστροφές αυτές δεν είναι πρωτοφανείς, είναι συνεχόμενες. Πρέπει να σταματήσουν και να σταματήσουν αν στις 8 Οκτώβρη τουλάχιστον μπει ένας φραγμός στις πολιτικές οι οποίες τις προκαλούν και στην περιφέρειά μας αλλά και στις υπόλοιπες. Γιατί οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις είναι που διεκδικούν και στην περιφέρεια Πελοπόννησου και στις υπόλοιπες περιφέρειες τη διοίκηση. Για το φαινόμενο των πλημμύρων, ήδη η Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου έχει κάνει επερώτηση και έχει απαιτήσει να συλληφθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο και να ζητήσει άμεσα το θέμα αυτό ώστε να προχωρήσει στη μελέτη του και στην αξιοποίηση των χαρτών αυτών της αντιπλημμυρικής προστασίας και να αναπαρθούν τα απαραίτητα μέτρα πριν θυμίσουμε και εδώ πέρα στην επόμενη καταστροφή νεκρούς και καταστροφές, οι οποίες θα λέμε ότι είναι πρωτοφανείς πάλι. Σήμερα στην Πελοπόννησο, ο ένας στους τέσσερις κατοίκους διατρέχει άμεσα τον κίνδυνο της φτώχειας, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και σύμφωνα με τους δείκτες της φτώχειας όπως ορίζονται με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η Πελοπόννησο μέσα σε 10 χρόνια, από το 2011 μέχρι το 2021, έχει χάσει το 7% σχεδόν του πληθυσμού της. Η ερήμωση αυτής της Πελοπόννησου, η κοινωνική αυτή καταστροφή και η οικονομική και η περιβαλλοντική καταστροφή έχει κάποιους οι οποίοι ευθύνονται. Έχει ενόχους, έχει κάποιους οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, έχει κάποιους οι οποίοι διεκδικούν να τους ξαναψηφίσουν στις 8 Οκτώβριο. Είναι εκφραστές της λογικής ότι η Πελοπόννησος σαν περιφέρεια είναι ένα τσιφλίκι, ένα έπαθλο το οποίο
μπορεί η κυβέρνηση να το παραχωρεί στον εργάζοντα εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λογική ότι μπορώ να είμαι 9 χρόνια περιφερειάρχης, να στείλω ένα τεράστιο πελατειακό δίκτυο για το οποίο έχει καταγγελθεί επανειλημμένα και μιλάω για τα 9 χρόνια τα κυβέρνηση Σατούλη. Έχει βέβαια και την υπάρχει λογική η οποία είναι να διαχειριστούμε την περιφέρεια με τις ίδιες λογικές και τις ίδιες λογικές της νεοφιλελεύθερης που είναι μέχρι τώρα, ώστε να διορθώσουμε κάποια προβλήματα τα οποία υποτίθεται θα λυθούν εφαρμόζοντας πάλι τις ίδιες πολιτικές. Οι εκλογές αυτές επίσης συνεξάγονται σύμφωνα με έναν τελείως αντιδημοκρατικό νόμο της κυβέρνησης, ο οποίος έρχεται στη συνέχεια των νόμων Βορύδη και Θεοδωρικάκου, οι οποίοι έχουν μετατρέψει τα περιφερειακά συμβούλια και τα δημοτικά συμβούλια σε κλειστές λέσχες, όπου ο πολίτης δεν μπορεί να έχει καμία φωνή, όπου η όποια διαφορετική φωνή περιθωριοποιείται, όπου οι αρμοδιότητες ουσιαστικές έχουν δοθεί σε επιτροπές και υποεπιτροπές χωρίς κανέναν έλεγχο, κυρίως στις οικονομικές επιτροπές, και ο νόμος και οι νόμοι αυτοί έχουν εξελιχθεί σήμερα με τον τελείως αντιδημοκρατικό νόμο, με τον οποίο θα δεξαχθούν οι εκλογές στις 8 Οκτώβρη, κατά τις οποίες κάποιος μπορεί να γίνει περιφερειάρχης έχοντας κυρίως το 43% έτσι, των ψήφων και κάποιος δεν μπορεί ούτε καν να μπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, άρα δεν συγκεντρώσει το 3% των ψήφων. Με αυτά τα πλαίσια γίνονται οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι εμάς μας ξέρετε. Η οξυκή συνεργασία πολεμική δεν φτιάχτηκε τώρα. Έχει μια παρουσία, έχει μια συνέπεια. Αυτά που προεκλογικά διακηρύττει, αυτά και κάνει μετεκλογικά. Και θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα τα οποία χαρακτήρισαν και έδωσε νομίζω το στίγμα για την οξυκή συνεργασία πολεμική μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια, με την αναφορά σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν είτε μικρά και μεγαλύτερα προβλήματα, που αφορούν είτε την περιφέρεια είτε και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την χώρα. Ξεκινώντας με την αντίθεση και τον αγώνα της αγωνιστικής εργασίας του Λεβονίσου ενάντια στο ξύλωμα της απλής αναλογικής και την αλλαγή του λογικού νόμου, όπως ανέφερα νωρίτερα. Τον αγώνα ενάντια στις αναγκαστικές απαλωτριώσεις και το σκουπιδεργοστάσιο του Λεβονίσου. Η παράταξη του Περιφερειάρχη, του Νίκα δηλαδή, το πρώτο θέμα που έφερε όταν έγινε Περιφερειακή Αρχή ήταν το θέμα της σχέδιξης εκ νέου των αναγκαστών απαλωτριώσεων, οι οποίες είχαν ακυρωθεί λόγω των προσφυγών της αγωνιστικής συνεργασίας του Λεβονίσου την προηγούμενη περίοδο Τατούλη. Η παράταξή μας πρωταγωνίστησε στον αγώνα ενάντια στις αναγκαστικές απαλωτριώσεις και η παράταξη Νίκα υπέστη ήττα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο αγώνας ενάντια στην πλήρη διαφοροποίηση της ΔΕΗ και στην απόφαση για βίαιο και πρόωρο κλείσιμο των ελληνικών μονάδων της Μεγαλόπολης. Πάλι εκεί η αγωνιστική συνεργασία που διαπολύσαμε έδειξε το θέμα και προσπάθησε μόνη τη δυνάμει να σταματήσει το σχεδιασμό αυτών.